Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και απειλή για κάποια πολεμική σύραξη Ελλάδος-Τουρκίας. Αυτά τα δύο πεδία θα διερευνήσουμε με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο στην Αποστρατεία. Κύριε Μπαλτζόη, καλώς ήρθατε στο Μιλτέρ. Σας ευχαριστούμε για τον κόπο που κάνετε να έρθετε. Σας ευχαριστώ πολύ, τιμή μου. Και όπως ξέρετε, κύριε Καρβουνόπουλε, πάντα χαίρομαι να βρίσκομαι και να συζητάμε μαζί, διότι δεν είναι μόνο ότι μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα, αλλά οι εύστοχες τοποθετήσεις σας μας δίνουν το ελεύθερο να αποκαλύψουμε και τα ενδότερα των σκέψεών μας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε από βόρεια. Τι γίνεται εκεί πάνω, κύριε Μπαλτζόη? Είχαμε αυτή την αντεπίθεση των Ουκρανών. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα, κυρίως στη Δύση, από τα μέσα ενημέρωσης, που κάνει κάποιους να πιστεύουν ότι πιθανόν ακόμα και να αλλάξει η ροή αυτού του πολέμου. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Ότι θα αλλάξει η ροή του πολέμου, θα αλλάξει. Ναι. Γιατί βλέπουμε γίναν φοβερά γεγονότα μετά την επιτυχία που διαπιστώθηκε στο βόρειο τομέα, όπου ο Ουκρανικός στρατός, εντάξει, Ουκρανικός λέμε, πολλά στοιχεία υπάρχουν μέσα και δεν είναι μόνο πολυεθνικός, λέτε. Είναι πολυεθνικός στρατός, αλλά εντάξει, εγώ δεν το λέω με την κακή έννοια αυτό. Κάθε στρατός επιθυμεί το καλύτερο. Πραγματικά υπήρχε μια επιτυχία. Θα λέγαμε ότι είναι μια σπουδαία νίκη των Ουκρανών, διότι πήραν μια πολύ μεγάλη περιοχή. 6, 8, 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δεν είμαστε σαφώς καθορισμένα. Ενώ στο νότιο τομέα στη Χερσόνα η αντεπίθεση δεν είχε και σοβαρά αποτελέσματα, μερικά σημεία ήταν. Αυτή η επιτυχία, θα λέγαμε, των Ουκρανών, ήταν το game changer σε όλη την περιοχή. Είδαμε ότι πρώτον ο Πούτιν έκανε δημοψηφίσματα για να προσαρτηθούν αυτές οι τέσσερις περιοχές, δηλαδή Λουγκάνσκ, Ντονιέσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Και τα αποτελέσματα ήταν αποτελέσματα σοβιετικού τύπου βέβαια, αλλά είναι λογικό, διότι πολλοί Ουκρανοί έχουν φύγει από εκεί. Άρα έχουν μείνει μόνο οι... Έχουν μείνει μόνο οι Ρωσόφιλοι. Οι Ρωσόφιλοι. Άρα τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά να είναι πάνω από το 90%. Και πρώτον αυτό. Και δεύτερον, έκανε μερική επιστράτευση. Η μερική επιστράτευση, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι η τρίτη στον 20ο αιώνα και 21ο αιώνα της που έχει κάνει η Ρωσία. Η πρώτη επιστράτευση έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η δεύτερη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η τρίτη μερική τώρα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ρωσία πράγματι αντιμετώπιζε θέματα στην περιοχή εκεί, διότι δεν μπορείς να πολεμάς με 100, 120, 130 χιλιάδες και ίσως να είναι και λιγότεροι. Και σε ένα μέτωπο τεράστιο. Χιλίων χιλιόμετρων. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε από εδώ μέχρι το Δημότυχο που έχω υπηρετήσει. Έχω μετρήσει την απόσταση. Λοιπόν, με 100.000 άντρες, 120, όταν από την άλλη πλευρά έχουμε τουλάχιστον 350, 400, 450 αυξομειώνται οι δυνάμεις. Πάντως, πάνω από 400.000, από ό,τι λένε πολλοί αναλυτές. Δηλαδή, έχω μια αναλογία 1 προς 4 περίπου ή 1 προς 3,5. Αυτή η αναλογία, αντιλαμβάνεστε, ότι δεν μπορεί να επιφέρει τα αποτελέσματα που είχαν σκεφτεί οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι κάνουν λάθη πολλά. Και αναγκάζονται μετά να τα διορθώνουν ή να αλλάζουν τακτική. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω, σημείωσα ένα άρθρο χθεσινό, προχθεσινό, του Αλεξάντερ Ντούνκιν. Ναι. Το οποίο πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι μας λέει τα πράγματα με το όνομά τους και φυσικά, άμα θέλουμε, και από τη ρωσική πλευρά. Και λέει ότι οι αντιπιθέσεις του Κιέβου ήταν αποτυχημένες στην περιοχή της Χερσόνας, αλλά δυστυχώς, λέει ο Ντούνκιν, επιτυχή στην περιοχή του Χαρκόβου. Ναι. Λέει την πραγματικότητα. Η κατάσταση είναι αναγκαστική υποχώρηση των συμμαχικών δυνάμεων και είναι το σημείο καμπής. Λοιπόν, και λέει ότι η ειδική στρατιωτική επιχείρηση έλαβε τέλος πλέον τώρα. Τώρα πρέπει να πάμε σε μια άλλη μορφή πολέμου. Και εκείνο που με ανησυχεί είναι ότι γράφει: βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, στο οποίο η Δύση μας σωθεί με αιμονή. Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο με τη συλλογική Δύση, με τον ΝΑΤΟ και τους συμμάχους της. Και μάλιστα εδώ μου έκανε εντύπωση ότι γράφει, αν και όχι με όλους, η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν δική τους θέση και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως η Γαλλία και η Ιταλία, αλλά όχι μόνο αυτές, δεν θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο με τη Ρωσία. Κι όμως η απειλή ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου πλησιάζει. Η πιθανότητα ενός πυρηνικού Αρμαγεδόνα αυξάνεται καθημερινά. Τα λέω αυτά διότι ο Αλεξάντερ Ντούνκιν δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ναι. Και γνωρίζουμε όλοι τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει με τον τσάρο της Ρωσίας, τον κύριο Πούτιν.
Ναι. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι αυτή η επιτυχία των Ουκρανών ήταν το σημείο καμπής και αλλαγής της όλης μορφής του πολέμου. Και όπως λένε πολλοί αναλυτές, πάμε στην τέταρτη φάση του πολέμου πλέον, όπου τώρα έχουμε πόλεμο και όχι ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Έχουμε και τυπικά πόλεμο. Ναι, ναι, ακριβώς, και τυπικά πόλεμο. Και εδώ βλέπουμε ότι μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας. Μπαίνει ο παράγων πυρηνικά όπλα. Τα πυρηνικά όπλα είναι δύο, όπως ξέρουμε. Τα τακτικά πυρηνικά όπλα και τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα. Το ρωσικό δόγμα προβλέπει χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στο πεδίο όταν υπάρχει κίνδυνος των ρωσικών δυνάμεων να υποστούν μια συντριπτική ήττα ή να κινδυνεύσει η Ρωσία. Και όταν λέμε τακτικό πυρηνικό όπλο, για να μην έτσι φοβίζουμε τον κόσμο, δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα που έχει ένα στρατηγικό πυρηνικό όπλο. Το στρατηγικό πυρηνικό όπλο θα επιφέρει τον Αρμαγεδόνα πλέον από εκεί πέρα, γιατί θα ανταπαντήσουν οι άλλοι. Το τακτικό πυρηνικό όπλο είναι ένα οπλικό σύστημα, ένα όπλο το οποίο επιφέρει τακτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορεί να καταστρέψει μια ταξιαρχία αρμάτων που κινείται. Είναι περιορισμένη, δηλαδή. Η ακτινοβολία του κλπ. Ναι. Είναι περιορισμένη. Ναι, ναι. Ναι. Είναι περιορισμένη. Πάντως καλό είναι να μην χρησιμοποιηθούν. Ναι. Εννοείται. Ουδείς πρέπει να είναι υπέρ της χρήσης των τακτικών πυρηνικών όπλων, διότι μετά τα τακτικά μπορούμε να φτάσουμε στα στρατηγικά. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για τον Αρμαγεδόνα και την καταστροφή της ανθρωπότητας. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είδα ότι και οι Αμερικανοί λένε ότι είναι. Δεν μπλοφάρει ο Πούτιν, αλλά είδα και τον κύριο Ζελένσκι να λέει ότι να προσέχουμε, διότι τα πράγματα είναι σοβαρά με τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Ναι. Και πάρα πολλοί ηγέτες θεωρούν ότι στο θέμα αυτό δεν μπλοφάρει ο Πούτιν. Όχι επειδή το λένε Μεντβέντεφ και οι άλλοι, αλλά το λένε οι δυτικοί ηγέτες. Και το λένε, μου επιτρέπετε, και η λογική του παραλόγου στον πόλεμο, θα μου πείτε, ότι η Ρωσία αυτόν τον πόλεμο πολύ δύσκολα θα δεχτεί να το χάσει. Άρα αυτό μπορεί να την οδηγήσει σε αποφάσεις οι οποίες μας φαίνονται τώρα πολύ ακραίες μεν, αλλά. Και ξέρετε, με τα δημοψηφίσματα, δεν ξέρω, σήμερα νομίζω υπεγράφει το διάταγμα και με διάφορες έτσι, δεν είδα ακόμα την τηλεόραση, τα ταρτατζούμ κλπ. Ναι. Που θα κάνανε στη Μόσχα. Θεωρείται πλέον ρωσικό έδαφος. Θεωρείται ρωσικό έδαφος. Όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε, ρωσικό έδαφος τι σημαίνει? Ότι ο πόλεμος πλέον που συμβαίνει στην περιοχή εκεί είναι σαν να γίνεται μέσα στη ρωσική επικράτεια. Λέμε είναι σαν να γίνεται, διότι ο δυτικός κόσμος αρνείται να δεχτεί αυτά τα δημοψηφίσματα και ότι την προσάρτησή τους. Βέβαια τους Ρώσους δεν τους ενδιαφέρουν, και θα έλεγα εδώ ότι πληρώνουν τη Δύση με το ίδιο νόμισμα που πλήρωσε η Δύση τον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα τη Σερβία, όταν με το δημοψήφισμα αυτό στο Κόσοβο, θυμάμαι στον πόλεμο τον Κόσοβο, εγώ ήμουν στον πόλεμο της Βοσνίας, τα γνωρίζω τα πράγματα, τι έγινε με δημοψήφισμα και έγινε ανεξάρτητο. Ναι. Η θέληση, λέει, του λαού. Εκεί δεν είναι η θέληση του λαού. Ναι. Βλέπετε, με το ίδιο νόμισμα τους πληρώνουν και βέβαια η Δύση δεν θα αναγνωρίζει. Αλλά όταν λέμε η Δύση, ας ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η Δύση. Ποιες είναι οι δυτικές δυνάμεις. Είδα ένα χάρτη το οποίο το είχε βγάλει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Το οποίο με αφορμή μια ψηφοφορία που έγινε στον ΟΗΕ, οι φίλοι της Ουκρανίας, θυμόμαστε παλιά οι φίλοι της Συρίας και λοιπά, αυτό το σχήμα το οποίο δεν περπάτησε, κάτι τέτοιο, πήγα να περάσω ένα ψήφισμα. Ξέρετε πόσα κράτη ψήφισαν υπέρ αυτού του σχήματος για τους φίλους και την υποστήριξη στη Ρωσία, πριν από δύο εβδομάδες, τρεις στην Ρωσία ή στην Ουκρανία? Στην Ουκρανία. Λοιπόν, 52-53 κράτη, άμα βάλετε τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι υπόλοιποι είναι Αγγλοσάξονες, δηλαδή Καναδοί. Ναι. Απ' την άλλη μεριά είχαμε 144, τόσο, δεν θυμάμαι, 137, 141, όλα τα άλλα κράτη ψήφισαν κατά. Άρα βλέπουμε ότι η Δύση είναι αυτό το οποίο εμείς ανήκουμε, βεβαίως, με τους συμμάχους είμαστε, δεν μπορούμε να είναι διαφορετικά. Θα λέγαμε ότι από τη μια μεριά είναι η Ευρώπη, η Αμερική, οι αγγλοσαξονικές χώρες, και απ' την άλλη θα λέγαμε το ευρεασιατικό και το υπόλοιπο group. Είναι πλειοψηφία. Πλειοψηφία είναι. Αν το πλειοψηφία δούμε. Είναι. Και το έχουμε ξαναπεί ότι αυτό το οποίο γίνεται στη Ρωσία τώρα είναι, αναγκάζομαι, εμείς οι Δύσεις, αν λέω, παρά τις αντιλήψεις του στρατηγού Ντεγκόλ που έλεγε ότι η Ευρώπη ξεκινάει από τις ακτές της Πορτογαλίας και καταλήγει στα ωράλια όρη. Και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη μνήμα για τη Ρωσία. Λέει ότι
απαιτείται να είναι η Ρωσία μέσα στην Ευρώπη. Ήταν ο Ντεγκόλ, τώρα είναι ο Μακρόν. Ναι, τώρα είναι ο Μακρόν. Ακριβώς, διότι με τις απέραντες πηγές πλούτου που έχει, η Ευρώπη θα καταστεί μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου. Αυτό φαίνεται ενοχλεί κάποιους και δεν θέλουν να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, με αυτό το γεωστρατηγικό προσανατολισμό, ιδίως των Αμερικανών, των ΝΑΤΟ, της Δύσης κλπ, οθούμε την Ρωσία να συμπτυχθεί με την Κίνα, που δεν είχαν και πολύ καλές... Δεν τις αφήνουν κάποια διέξοδο. Ναι. Ήταν κάτι που το συζητάγαμε τις πρώτες μέρες του πολέμου. Ακριβώς, δεν τις αφήνουν ότι διέξοδο. Πρέπει να αφαιθεί μια διέξοδο στη Ρωσία να μπορέσει να κάνει πίσω. Αλλά δεν βλέπω τη Δύση να έχει τέτοια διάθεση. Τα λέω Σουν Τζου αυτά. Λέω, όταν έχεις περικυκλωμένο τον εχθρό, τους αφήνεις, λέει, μια χρυσή γέφυρα. Διέξοδο. Να μπορέσουν αυτό να φύγουν και να επιτύχεις το σκοπό σου. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να τους κλείσεις και αυτό, διότι λέει. Το θηρίο, μετά που έχει περικυκλώσει, λέει, επειδή αντιλαμβάνεται ότι θα θανατωθεί, ότι θα καταστραφεί, πολεμάει ακόμα χειρότερα και ακόμα πιο άγρια. Άρα λοιπόν εδώ έπρεπε να είχαμε αφήσει, σαν Δύση, μία χρυσή γέφυρα, όπως λέει ο Σουν Τζου, για να μπορέσει να διευθυνθεί το θέμα αυτό. Και θα μπορούσε να διευθυνθεί τον πρώτο καιρό. Τώρα είναι πολύ τώρα όσο περνάει, ο όσο καιρός, περνάει ναι. Τι να συζητήσει στο τραπέζι, να επιστρέψει πίσω τα εδάφη τα οποία τα έχει κάνει ρωσικά. Βέβαια, από την άλλη, έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν μπορεί να συνεννοηθεί για να διαχειριστεί τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου, τις οικονομικές. Μου λέγατε πριν πούμε εδώ ότι η Γερμανική Βουλή. Ναι, η Γερμανική Βουλή, μάλιστα έχω σημειώσει το νούμερο αυτό. Προσέξτε. 476 ψηφίσανε κατά της αύξησης αποστολής όπλων στην Ουκρανία και 179 υπέρ. Μάλιστα. Μιλάμε για τρεις φορές παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να τα διαβάζουμε αυτά. Και είναι η Γερμανική Βουλή, δεν η είναι. Η Γερμανική Βουλή δεν είναι καμιά βουλή άλλη, ας πούμε, η Ουγγρική Βουλή, να πούμε. Λοιπόν, η Bundestag ψήφισε έτσι, γιατί αν πάρουμε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει, αν συμπεριλάβω μέσα και την δολιοφθορά που έγινε στους 2 Αυγούστου, Nord Stream 1 και 2, βλέπουν ότι το μέλλον είναι δυσίωνο. Η Γερμανία υπήρχε διότι είχε μια οικονομία τρομακτική, η ατμομηχανή της Ευρώπης ονομάστηκε, και βλέπουν ότι χωρίς αέριο πλέον τώρα διαλύεται, καταστρέφεται, κλείνουν εταιρείες. Έχουν συγκινήσει τη Γερμανία και μόνο κλείνουν εταιρείες. Θα τους βάλουν δελτίο. Ναι. Ξέρετε, στη Γερμανία, στο Κάλσπιτ που μένουν δικοί μου έξω από το Μόναχο, είχαν το ζεστό νερό και το αυτό δωρεάν. Και τη θερμότητα. Λέει τώρα θα κλείνουν, θα ανοίγουν και λυπάσουμε. Αυτά είναι πρωτοφανή για τη Γερμανία. Μιλάμε για μια Γερμανία, δεν μιλάμε για μια χώρα, ξέρω εγώ, μικρή και φτωχή. Άρα βλέπουν οι Γερμανοί ότι το μέλλον είναι δυσίωνο. Δεν ξέρουμε ποιος το έκανε αυτό με τους αγωγούς. Εντάξει, όλοι δείχνουν, όλοι. Οι Ρώσοι δείχνουν τους Αμερικανούς. Αναλυτές και τα λοιπά κάνουν σκέψη ότι ποιος εποφελείται από αυτό. Είδατε αυτό που συζητάγαμε, όπως έκανε ο Ρωμαίος δικαστής ο Λούσιος Κάσιος, όταν είχε μια δύσκολη υπόθεση, έλεγε ποιος ωφελείται, κου ή μόνο. Άμα το βάλουμε και εμείς εδώ το ερώτημα, κου ή μόνο, ποιος κερδίζει από αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να πούμε, σκεφτεί ο καθένας ό,τι θέλει. Ενώ λοιπόν αυτός ο πόλεμος φαίνεται ότι θα τραβήξει πολύ, κύριε Μπαλτζόη, και συμμετέχουμε σύμφωνα με ο Πρωθυπουργός σε αυτόν τον πόλεμο, έχουμε έναν κανονικό πόλεμο στο Αιγαίο. Δεν είναι μόνο η επιθετική ρητορική του κ. Ερντογκάν και των υπουργών του. Έχουμε την καθημερινή παρουσία της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας κυρίως, αλλά και των ναυτικών δυνάμεων. Και υπάρχει για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό μία ανησυχία στην Αθήνα. Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε ανησυχία ακόμα και για μία πολεμική σύραξη. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά, να περιμένουμε κάτι μεγάλο από την Τουρκία ή θα πάμε σε μια σίγουρα κλιμάκωση, αλλά με τη μορφή των επεισοδίων που είχαμε με το Roots Race ή κάτι ανάλογο. Για να πω την αλήθεια, κύριε Καρβουνόπουλε... Μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς εκτιμήσεις, διότι είναι τόσο ραγδαίες εξελίξεις. Είναι αυτό το κλίμα το άρρωστο που υπάρχει, που πραγματικά και εγώ που ήμουνα και έλεγα ότι η Τουρκία θα κάνει και λοιπά, προβληματίζουμε πλέον, διότι βλέπω αυτή την απίστευτη ρητορική, αυτή την... αυτό το κλίμα της πολεμολογίας, των επιθέσεων, της απαξίωσης κλπ. Από όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Εδώ δεν λέμε είναι κακός ο Ερντογκάν και άλλοι είναι καλοί.
ή το αντίστροφο. Εδώ βλέπουμε ο ένας εναγωνίζει τον άλλον σε πολεμοκαπηλεία, εθνικισμό και γενικά ποιος θα βγει μπροστά εναντίον της Ελλάδος. Βλέπουμε λοιπόν μια πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Βλέπουμε ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα δικά μας, μιλάει για διεθνές δίκαιο, η Τουρκία, μιλάει για αλήθειες, ας πούμε αλήθειες, μιλάει για κυριαρχία, μιλάει για θαλάσσια δικαιώματα κλπ. Όλα αυτά που επικαλούμαστε εμείς και τα αντιστρέφει. Μιλάει για απειλές, ότι απειλούμαστε. Αν είναι δυνατόν, εσείς είστε στρατιωτικός συντάκτης, είναι δυνατόν η ταξιαρχία της ΣΑΜΟ που ήμουν επιτελάρχης εκεί να περάσει απέναντι στην Τουρκία και να κατατροπώσει τη στρατιά του Αιγαίου. Πώς είναι δυνατόν? Αυτά όλα, γιατί γίνονται? Γίνονται για να δημιουργηθεί ένα διεθνές αφήγημα, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Ερντογάν και γενικά η Τουρκία αυτή, η στρατηγική που εφαρμόζουν είναι να δημιουργήσουν ένα αφήγημα στο διεθνή χώρο, ώστε αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί να το επικαλεστούν για την ενέργεια που θα κάνουν. Δηλαδή, αφού θεωρήσουν ότι έχει πιάσει το αφήγημα στη διεθνή κοινότητα, και ξέρετε, ο κόσμος δεν ασχολείται με την Ελλάδα. Βέβαια. Όπως και εμείς ασχολούμαστε. Ναι, ναι. Και μάλιστα θα έπρεπε να ασχολούμαστε με αυτά. Μεθαύριο γίνονται εκλογές στη Βοσνία. Είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές. Και επειδή ήμουν στη Βοσνία. Ναι. Λοιπόν, αν ψηφίσουν λίγο έτσι κάποιους ακραίους αρχηγούς εκεί, τότε τα πράγματα θα είναι καθόλου καλά. Μάλιστα, στη Βοσνία, επειδή δεν ξέρει ο κόσμος, έχουμε τρεις προέδρους. Είναι τρεις κοινότητες. Έχουμε τρεις προέδρους. Έχουμε δύο οντότητες. Την οντότητα των Βοσνίων, και θα επανέλθω στην λειτουργία. Τη Βοσνιοκροατική και την οντότητα Σερβική Δημοκρατία, η Σέρβσκα. Έχουμε τρεις προέδρους που ασκούν εκπεριτροπή στα καθήκοντα της Προεδρίας, σαν πρόεδρος. Έχουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα με 14 κυβερνήσεις και 136 υπουργούς. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολύπλοκο είναι το σύστημα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, γιατί όλοι μας και εμείς δημοσιογράφοι έχουμε στραμμένο δικαιολογημένα το ενδιαφέρον μας στην Τουρκία, αλλά η Ελλάδα δεν ασχολείται με την γειτονιά της. Είναι στην πόρτα μας όλα αυτά. Είναι στην πόρτα μας. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα, δεν είναι τόσο απαλά και εύκολα. Ναι. Εγώ έχω βιώσει τον πόλεμο της Βοσνίας στο πετσί μου. Και το λέω στο πετσί μου. Άγριος πόλεμος. Πολύ άγριος πόλεμος. Άγριος, γιατί κινδύνησα να σκοτωθώ 4 φορές. Είμαι ο μοναδικός πατσανάρκη και γλίτωσα. Σοβαρά. Ναι, με τον τζιπ, να την άρχιγε τον τζιπ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα, το λέω, κάνει ένα αστείο. Το ΓΕΣ διέταξε ΕΔΕ. Λοιπόν, για να. Διότι αυτό είναι το πιο κίνδυνο. Λοιπόν, δεν πρέπει και κάποιο στρατηγό, α πούμε, και λοιπά. Τη βράδυ, είμαστε καλά, λέει. Ο άλλο πήγε να σκοτωθεί και εμεί θα του κάνουμε ΕΔΕ, λέει. Για να το πάμε στο στρατοδικείο. Πας περιπτώσει. Παρένθεση αυτό. Ενώ η Τουρκία σε αυτή την περιοχή, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι κινητική. Είναι. Μα πήγε και στο Βελιγράδι και τον υποδεχτήκανε με καλό τρόπο. Ναι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Εδώ σκέφτεται να αγοράσει μέχρι και UAV η Σερβία. Εγώ εκτιμώ ότι είναι επειδή η Σερβία στηρίζεται στην Ρωσία και επειδή η Τουρκία έχει αυτό το ρόλο και τη σχέση με τη Ρωσία. Πιστεύω ότι έτσι έγινε με προτροπή του Πούτιν και λοιπά. Ξέρεις, γιατί και η Σερβία σου λέει θα μείνω μόνιμη αντιδυτική χώρα, ας το πούμε αμερικανική χώρα εδώ στο τέτοιο, θα με καταπιούνε. Ας έχω και κάπου να κουμπάω, που έχει τη Ρωσία. Και όχι μόνο αυτό, πήραν και αντιεροπορικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, πολύ ισχυρούς από την Κορέα. Έτσι. Λοιπόν, από την Κίνα, συγγνώμη, από την Κίνα. Λοιπόν, άρα όλο αυτό το κλίμα για να περνάμε στα τουρκικά, που δημιουργεί η Τουρκία, μου δίνει την εντύπωση ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Διότι όλα αυτά που γίνονται είναι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ναι. Διαφορετικά δεν έχουν κανένα λόγο. Δεν μπορεί να κάνουν πίσω. Δηλαδή έχουν εγκλωβιστεί και οι Τούρκοι σε αυτό το σπιράλ των απειλών, του πολέμου και ούτω καθεξής. Τι θα πούνε κάποια στιγμή, ότι τα βρήκαμε την Ελλάδα? Όταν θα τους ρωτήσω τι βρήκατε? Αυτά που λέμε εμείς ότι η υφαλοκρηπίδα, όταν εισιάχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και ότι μπορούμε να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, διότι το μόνο θέμα που έχουμε εμείς είναι να επιλύσουμε το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Αυτό εγώ θυμάμαι επί δεκαετίες να είναι η ελληνική εξωτερική πολιτική. Τώρα τι θα βρούμε, να μοιράσουμε το πετρέλαιο ή το αέριο που υπάρχει και υπάρχει σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας? Κάτι πρέπει να δείξει ο Ερντογάν. Αν δεν δείξει τίποτε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να σταθεί. Και οι εκλογές που έρχονται στην Τουρκία, αν γίνουν,
Εγώ έχω κάποια υπάρχει, ναι, εγώ να μην γίνουν. Ναι, υπάρχει πίσω να μην γίνουν, θα βρουν κάποιο τρόπο κλπ. Αλλά αν γίνουν, εκτιμώ ότι το ερδογανικό σύστημα πάλι θα βγει. Θα βάλει, ξέρω εγώ, και τα δέντρα και τα πλακάκια στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα να ψηφίσουν. Λοιπόν, αλλά θα βρει άλλον τρόπο να το κάνει. Προβλέπει το Σύνταγμα κλπ. Να αναβάλει τις εκλογές κλπ. Εκτιμώ ότι ή θα πρέπει κάτι να δείξει, ένα λάφυρο, και το λάφυρο δεν θα είναι από τη Συρία, ξέρω εγώ, ή από την Ελλάδα. Τα έχει αυτά, τόσο καιρό τώρα. Ναι. Έχει τόσο εντάξει. Το λάφυρο πρέπει να είναι ελληνικό. Διότι εκείνο το οποίο η Τουρκία έχει από το 1920, πριν από τη Μεγρισσελική καταστροφή, μετά τη συνθήκη των Σευρών, το Μισάκι Μίλι, τον Εθνικό Όρκο, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του και πάνω εκεί προχωράνε. Ποια είναι η συνέχεια του Μισάκι Μίλι, η Γαλάζια Πατρίδα. Και εδώ μια παρένθεση, μου άρεσε χθες, για να λέμε και τα καλά, μια αποστροφή του λόγου του κυρίου Πρωθυπουργού, ναι, όταν έγινε η καθέλκυση τη ομαδοδοσία του Βλαχάκου. Του, ναι, ναι, του Βλαχάκου. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος είπε ένα ωραίο. Τα σύνορά μας δεν είναι γκρίζα, αλλά γαλάζια. Αλλά γαλάζια. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι από το πρωί στο βράδυ ασχολούμαστε με το τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν κρύβει και αυτά που πρόκειται να κάνει, τα ανακοινώνει. Η απορία μου είναι τι κάνουμε εμείς και τι εννοώ. Προχθές είχαμε μία πτήση ενός αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας των Τούρκων, το οποίο έφτασε 50 ναυτικά μίλια από την Αθήνα. Και δεν είδα αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω να το καταρρύψουμε και να δημιουργήσουμε θέμα κτλ. Αλλά δεν είδα να σηκώνεται το θέμα. Δεν μας βλέπω να φωνάζουμε και να κάνουμε φασαρία προς τη Δύση, η οποία μας καλεί συνεχώς να τα βρούμε. Και ακριβώς. Υπάρχει και ένας κόσμος, ο απλός κόσμος, που αναρωτιέται ότι, ρε παιδί μου, επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν στην Πράγα, να κουβεντιάσουμε τι πλέον. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τέτοια συνάντηση. Ναι. Δεν θα πάει ο κύριος Ερντογάν στην Πράγα, και αν θα πάει, δεν ξέρω πώς θα πάει, θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Αναστασιάδη. Δεν νομίζω. Ο οποίος με την ευκαιρία, ο λόγος του κύριου Αναστασιάδη στα Ηνωμένα Έθνη μου άρεσε πάρα πολύ, είπε όλα αυτά που κάνει η Τουρκία. Ο δικός μας ήταν λίγο τεχνοκρατικός, διπλωματικός, political correct θα λέγαμε. Ναι. Είπε όμως κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά εγώ θα περίμενα να πει και τι ακριβώς κάνει η Τουρκία. Κάνει εκείνο, 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 εκείνο. Δύο λεπτά. Δεν χρειάζεται πολλά. Το αποφεύγουμε συστηματικά. Ναι, το αποφεύγουμε και δεν ξέρω γιατί το αποφεύγουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που λέγαμε ότι πρέπει να τα κοινοποιούμε, πρέπει να τα λέμε, πρέπει να τα παρουσιάζουμε στους συμμάχους, να ζητάμε την τιμωρία τους, να ζητάμε κυρώσεις. Εδώ περάσαν τόσες σύνοδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ζητήσαμε κυρώσεις στην Τουρκία. Θυμάστε το 2020, ναι, που ήταν συνόδος και λοιπά, τίποτε. Τι άλλο έπρεπε να μας κάνει ο Τούρκος, να πάει να κάνει έρευνα στον Βραχικό κόλπο, στην Πατρίδα μου εκεί κοντά, για να φωνάξουμε. Και όπως είπατε, έφτασε 50 ναυτικά μίλια. Ένα αεροπλάνο, όπως ξέρετε, το οποίο δεν έχει οπλισμό κλπ. Δεν μπορούσαμε να το κατεβάσουμε. Μπορούσαμε, δεν είναι. Με 2F16, ναι, μπορούσαμε να το κατεβάσουμε, να το προσγειώσουμε. Στην Ανδραβίδα, να το προσγειώσουμε, ξέρω εγώ, στην Άραξο ή κάπου αλλού. Καλά, εδώ δεν δώσαμε σημασία στο, ναι, θέμα. Δεν δώσαμε σημασία. Εδώ και έχω σημειώσει ότι έχουμε γύρω στις 5-800, νομίζω, ναι, 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 παραβιάσεις κλπ. Και γύρω στις 180 υπερπτήσεις μέσα σε 6-7 μήνες. Και το παράδοξο είναι ότι χθες δημοσιεύσαμε την επιστολή, δηλαδή μιλάμε για θράσος απίστευτο, την επιστολή που έστειλε το ψευδοκράτος μέσω του Τούρκου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, που διαμαρτύρεται για παραβιάσεις από την Κύπρο, δηλαδή στα κατεχόμενα. Πάμε πάλι στην προηγούμενη κουβέντα ότι οι ξένοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται, ναι, και πιθανόν κάποιοι να το θεωρούν ότι. Εμείς τι κάνουμε. Ναι, εμείς τι κάνουμε, ναι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Σας είπα προηγουμένως για πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό γίνεται και στα ελληνικά θέματα, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, που λέγαμε μας απειλούν οι Έλληνες με το στρατό που έχουν στα νησιά. Εμείς θα εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Που δεν το εφαρμόζουν. Αλλά το χειρότερο έγινε το εξής. Πήγανε τα ντρόνους στα δικά τους, κατασκοπεύσανε τα ελληνικά νησιά, πήραν φωτογραφίες και την παρανομία τους αυτή μας τη γυρίζουν σαν επιχείρημα που λέει ότι παρανομείτε, λέει, εσείς, κοιτάξτε, λέει, στέλνετε οχήματα, λέει, τεθωρακισμένα στα νησιά. Ξέρετε ποια νησιά, θα ξέρετε ποια νησιά ήτανε. Ναι. Σάμο και Σάμο Χίο. Χίο, ναι, ναι, ναι. Ποια νησιά είναι αυτά. Αυτά που αποσύραμε τα BNP1. Και στείλαμε και καλά κάναμε. Στείλαμε κάποιες αναπληρώσεις, αν και δεν είναι εισάξεις κατά την άποψή μου, αλλά
Κάναμε αυτό που έπρεπε και έπρεπε κάτι να στείλουμε κλπ. Και εν πάση περιπτώσει, ότι και να στείλουμε, δεν έχουμε λόγο να απολογηθούμε σε κάποιον. Ναι, ναι, ναι. Γενική επικράτεια είναι κλπ. Δηλαδή, θα μας μαλώσουν γιατί στείλαμε μερικά 1117 τεθωρακισμένα οχήματα. Κι όμως, δηλαδή, είναι σαν να μπαίνω μέσα στο σπίτι σας, κύριε Καρβουνόπουλε, να σας κλέβω ένα ρολόι Rolex και να λέω πού το βρήκες, κύριε Καρβουνόπουλε, το Rolex, αλλά το έκλεψες, γιατί χάχασα εγώ κάποτε ένα ρολόι κλπ. Το κακό, κύριε Μπαλτζό, είναι ότι εμείς εδώ στην Αθήνα, η κυβέρνηση δηλαδή, δείχνει να έχει ποντάρει πάρα πολλά στις συμμαχίες που λέει, στις συμφωνίες, αλλά εγώ τις ημέρες που ο κ. Ερντογάν ήταν στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, είδα ότι τον είδαν όλοι, ότι συζήτησαν όλοι μαζί του. Και δεν διέκρινα κάποια ενόχληση ή κάποια παρότριση ότι ρε παιδί μου, ηρέμησε, τι είναι αυτά που κάνεις. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε ποντάρει, δεν θέλω να πω σε κουτσάλογα για τους δυτικούς, αλλά έμπασε τόσο σε άλογα που δεν θα τρέξουν, δεν θα καλπάσουν να έρθουν προς βοήθειά μας. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι, αν και θα από μέσα από συμφωνώ μαζί σας, αλλά ναι, πιστεύω ότι τα δείγματα αυτά που βλέπουμε προς το παρόν είναι θετικά. Δηλαδή, οι Γάλλοι θα βοηθήσουν. Οι Ισραηλοί. Στρατιωτικά πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν να χρειαστεί. Δεν περιμένουμε να στείλουμε στρατιώτες να πολεμάσουν. Εντάξει, ναι, σε επίπεδο πληροφοριών, ας πούμε. Ναι. Σε επίπεδο πληροφοριών. Ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί με τους Ουκρανούς, ας πούμε. Ναι, ναι. Και λοιπά. Ναι. Τέτοια μορφή θα είναι. Ναι. Μπορεί να στείλουν και κανένα αεροπλάνο, ξέρω εγώ, κλπ. Εκεί. Εκείνο που θα στείλουν θα είναι πιο. Αυτό πιστεύουμε πιο πολύ είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τη Σπάρτη τη Μέση Ανατολή. Έτσι ονομάζουν τα Εμμυράτα. Τα οποία έχουν, συγγνώμη για την έκφραση, ΝΑΤΣ. Τη βάση τη άλλου Αττίγια στη Λιβύη, αυτοί με του Γάλλου βομβαρδίσανε. Πήγαν από εκεί και χτυπήσανε το τέτοιο. Από την Αίγυπτο βέβαια είχαν πάει. Ναι. Λοιπόν, εκτιμώ ότι επειδή έχουν και αυτοί, υπάρχει ένα όρο αμυντική συνδρομή και έχουμε ιδιαίτερα καλά σχέσεις, θα βοηθήσουν με αεροσκάφη, με οτιδήποτε άλλο, με χρήματα. Στον πόλεμο χρειαζόμαστε πολλά χρήματα. Λοιπόν, και εκτιμώ ότι και οι Ισραηλοί θα βοηθήσουν με τον τρόπο του. Έχουν βιομηχανίες που χρειαζόμαστε οπλικά συστήματα, πυρομαχικά, πληροφορίες, έχουν δορυφόρους κλπ. Θα μας βοηθήσουν. Το να δούμε, επαναλαμβάνω, Ισραηλινό στρατιώτη και Γάλλο, ναι, ναι, στο Δημότυχο, όχι. Παρατηρούμε ότι απέναντι στην Τουρκία η κοινή γνώμη προετοιμάζεται για τα ενδεχόμενα. Άσχετα αν βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο τουρκικός λαός με το ελληνικό δεν έχει να χωρίσει τίποτα, βέβαια, επειδή είναι Σεπτέμβρης ακόμα και σε μετευριανά φίλοι ήμασταν, αλλά θυμόμαστε όλοι τι έγινε. Ναι, είδαμε τι έγινε. Τέλος πάντων, εδώ εσείς έχετε την αίσθηση ότι προετοιμαζόμαστε, προετοιμάζουμε τον κόσμο, ότι μπορεί τα πράγματα να μην πάνε καλά, να πάνε στραβά. Θα σας το έλεγα αυτό. Αυτό το παράξενο Trinity, το τρίγωνο του Κλαούζεβιτς, που λέει ότι για να έχεις επιτυχείς εκβάσεις σε ένα πόλεμο κλπ, πρέπει να υπάρχει, λέει, το Trinity. Το τρίγωνο, λέει, το ονομάσαν το παράξενο τρίγωνο. Στρατός, λαός, κυβέρνηση να είναι μαζί. Ναι. Υπάρχει αυτή η μοψυχία, είναι και εμένα το ερώτημα αυτό. Βλέπω και φίλους μου και συγγενείς μου, που μια φορά με παίρνουν από την πατρίδα μου την Άρτα, Καλαμπούρ, λέει, θα φτάσουν εδώ οι Τούρκοι. Ειρωνικά μου το λένε. Ναι, εντάξει, ναι. Αστειευόμενοι. Ναι. Αστειευόμενοι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ίσως στον τομέα της ψυχολογίας δεν έχουμε προετοιμάσει το λαό μας, τον ελληνικό λαό, ότι ρε αδερφέ, μπορεί να συμβεί και αυτό. Παρά το ότι κάθε μέρα στις τηλεοράσεις ασχολούνται με αυτό το θέμα. Θα έπρεπε όμως, εκτός από τις τηλεοράσεις μαζί που μιλάμε τώρα, να υπάρχει. Τώρα με τις τηλεοράσεις, κύριε Μπαλτζόγλου, που διακόπτω, αλλά εντάξει, ναι, ασχολούνται, αλλά μετά παίζουν τουρκικά σύριαλ. Ναι, είναι λίγο παράδοξο. Υπάρχουν μερικά κανάλια, ναι, τα οποία είναι απαράδεκτο. Ναι. Οπότε και ο άλλος, ο πολίτης, λέει, εντάξει, μωρέ, θα λένε αυτά, να υπάρχει, και μετά αρχίζουμε, ξέρω εγώ, ο γιατρός, το άλλο, δεν θυμάμαι πώς τα λένε τα σύριαλ. Ναι. Λοιπόν, για μένα θα έπρεπε να έχει προετοιμαστεί όπως έγινε το 40. Το 40 μεταξύ σας είχε προετοιμάσει τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό και είδαμε τέτοια ομοψυχία και είδαμε ακόμα και αριστερούς να τρέχουν στο μέτωπο εθελοντικά. Λοιπόν, παρότι ήταν στο υποκυνηγητό εκείνη την εποχή. Αν είναι ναι, ο αριστερός τώρα επί δικτατορίας μεταξύ, δεν το συζητάμε. Πιο πολύ ήταν κάπου μέσα, ας πούμε. Ναι, κρυμμένοι ήταν οι άνθρωποι. Ναι, και όμως ναι, πήγανε. Είδα και την δήλωση του κυρίου Τσίπρα που είπε ότι είμαστε όλοι μαζί. Θέλω να πιστεύω ότι τα ελληνικά κόμματα θα είναι μαζί σε περίπτωση κινδύνου, αλλά πρέπει το Trinity του Κλαούζεβιτς, πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Εντάξει, δηλαδή, για τον κόσμο, επειδή υπάρχει εμπειρία του 1974, εγώ δεν ήμουν παιδί, έχω αναμνήσεις παιδικές, την έζησα την περίοδο, αλλά στα ίμια, εσείς στρατιωτικοί λέτε ότι ο κόσμος που υπηρετούσε σε ενόπλες δυνάμεις και ενώ τα παιδιά οι στρατιώτες, δεν είναι μόνο τα στελέχη,
εκείνες τις στιγμές αντέδρασαν όπως πρέπει να αντιδράσουν. Δίκιο. Εγώ ήμουν υπασπιστής του Αείμνηστου Στεφανόπουλου τότε και ήμουνα στο επιτελείο όταν έγινε η τελευταία σύσκεψη με τον Ναύαρχο Λιμπέρη, το τι θα γίνει. Υπήρχε μια εκτίμηση ότι δεν θα γίνουν το ίδιο βράδυ. Απλώς το λέω για την ιστορία. Ασχολούμαστε με την άσκηση Αλέξανδρος. Μας είχε στείλει ο Αείμνηστος Πρόεδρος στα επιτελεία μας για να δουν, για να τον ενημερώσουμε σε 9 το βράδυ τι ακριβώς θα γίνει. Και από τις 6.30 μέχρι τις 7 παρα 10 ασχολούνται με την άσκηση Αλέξανδρος. ΤΑΣ άσκηση, όχι η κανονική άσκηση, άνευ στρατευμάτων. Και 7 παρα 10 με 7 ασχοληθήκαν με τα ίμια. Ο στόλος έβγαινε. Ξέρετε που είδα, τα βλέπουμε. Και από τηλεοράσεως, μάλιστα, κάναν και ζουν και τους αριθμούς των πλοίων για να είμαστε σίγουροι ότι είναι το τάδε πλοίο εκεί. Τέτοια, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, και για 10 λεπτά η εκτίμηση του Γενικού Επιτελείου μας αυτού ήταν ότι δεν θα γίνει απόψε τίποτε. Και όταν ενημερώσαμε τον Στεφανόπουλο, εγώ ήμουν αρχαιότερος και τον ενημέρωσα αυτά που άκουσα στο Αιθιοπί, απάντησε ο πρόεδρος. Έτσι εκτιμήσαν τα επιτελεία μας. Μάλιστα. Και γιατί εγώ νομίζω ότι όλα θα κρυθούν απόψε. Και λέω, είπε στον Αείμνηστο Ναύαρχο τον Λαμπύρη, λέει, κύριε Ναύαρχε, θέλω όλο το βράδυ να είστε έτοιμος. Αν συμβεί κάτι, θα με πάρετε τηλέφωνο, όποια ώρα και αν είναι. Είχε την εμπειρία ο άνθρωπος και εδώ πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Ήταν ωραία από αυτά που μου κάνατε. Ο κόσμος θα αντιδράσει, νομίζουμε, όπως είπαμε, όπως πρέπει. Αντέδρασε θετικά τότε, ναι. Εγώ, γιατί μου φαίνεται περίεργο ότι εφόσον φοβόμαστε κάτι πάρα πολύ σοβαρό από την Τουρκία. Θα περίμενε κανείς να έκανε το πολιτικό μας προσωπικό μια προσομοίωση, ρε αδερφέ. Δηλαδή, να ανέβει ο Πρωθυπουργός ή κάποιος άλλος Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις θα είναι έτοιμες. Που θέλω να καταλήξω. Το πολιτικό μας προσωπικό θα είναι έτοιμο ή θα ζήσουμε ξανά αυτά που ζήσαμε στα Ίμια, απελευθερώστε κανόνες εμπλοκής και ρωτάγανε τι είναι οι κανόνες εμπλοκής. Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Θα ήταν και ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά. Ακριβώς, και ένα μήνυμα. Ότι... πέρα από το ότι ενημερώνεις το λαό σου. Εδώ βλέπουμε στη Γερμανία, μου λέει ανεψά μου που ζει εκεί. Λέει πάρτε κονσέρβες, πάρτε εκείνο και λοιπά. Εκεί εμείς, ναι. Δεν ζητώ τίποτε, όλα καλά, θα είμαστε ξέρω εγώ. Το σούπερ μάρκετ πρώτα, ναι. Λοιπόν, καλά, άμα γίνει κάτι ας πούμε και λοιπά, θα διάσουν τα σούπερ μάρκετ όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Αλλά θα έπρεπε να μας είχαν ενημερωθεί. Εγώ όταν ήμουν στο Ισραήλ και έγινε. Εγώ είμαι από το 2000-2003, οπότε βίωσα όλα τα γεγονότα, πύργοι και λοιπά, επιθέσεις, Αφγανιστάν, Ιράκ και ούτω καθεξής. Οι Ισραηλοί μας δώσανε οδηγίες τι θα έχουμε μέσα στο δωμάτιο και λοιπά. Υποχρεωτικά μας δώσαν μάσκες και ούτω καθεξής. Ήταν προετοιμασμένοι. Έγινε τίποτε? Όχι, δεν έγινε τίποτε. Αλλά θα μπορούσε να έχει γίνει. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Ναι. Λοιπόν, το 2003 που έγινε 20 προς 21 Μαρτίου, θυμάμαι και την ημερομηνία, που έγινε η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράκ. Ήταν όλα προετοιμασμένα. Βέβαια θα μου πείτε, δεν έχουμε καμία σχέση. Οι άνθρωποι συνέχεια πολεμάνε εκεί και είναι προετοιμασμένοι. Αλλά θα έπρεπε κι εμείς να είχαν δοθεί κάποιες οδηγίες, να είχαν στις περιφέρειες κλπ. Να είχαν γίνει κάποιες συσκέψεις, να είχαν δοθεί οδηγίες, να βγαίναν κάποιες ανακοινώσεις στον κόσμο. Εσείς πάρτε και μια κονσέρβα στο σπίτι. Όχι ότι θα γίνει κάτι, αλλά να είμαστε αυτό. Ναι. Λοιπόν, κάποια πράγματα. Και αν δείτε κάτι, αν ακούσετε τις σιρήνες, κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν ακούν τίποτα, δεν ξέρει κανένας τίποτα, εκτός από εμάς τους στρατηγούς που ήταν η δουλειά μας. Δεν πρέπει να το μάθουν και οι άλλοι. Λοιπόν, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Εγώ θα περίμενα να ενημερωθεί ο κόσμος και να τους πω: μην φοβάστε. Απλώς παίρνουμε και την έσχατη περίπτωση ότι κάτι θα συμβεί. Ναι, εγώ αναφέρθηκα και στο πολιτικό σύστημα γιατί νομίζω ότι πρέπει, σε τέτοιες στιγμές θα πρέπει να υπάρξουν αυτοματοποιημένες. Αυτοματοποιημένες ενέργειες. Ενέργειες, άρα. Δεν θα δημόσια διοίκησης και λαού. Αυτοματοποιημένα πράγματα. Λοιπόν, δεν έχουμε φτάσει τέτοια επίπεδα. Και είναι λυπηρό, θα έπρεπε, εκτός αν είναι τόσο σίγουροι ότι δεν θα γίνει κάτι. Εγώ δεν θα έβαζα το χέρι μου στο Ευαγγέλιο που λένε ότι δεν θα γίνει. Εγώ εκτιμώ και εύχομαι να διαψευστώ ότι δεν είναι αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Είμαστε σε πορεία σύγκρουση με την Τουρκία. Τι μορφή θα έχει, δεν ξέρετε ακόμα. Ακριβώς τι μορφή θα έχει. Ναι. Φοβάμαι, όπως σας είπα και προηγουμένως, μην έχουμε ένα παραλυτικό πρώτο πλήγμα από την Τουρκία, που σημαίνει, όπως ήταν στον πόλεμο των 6 ημερών, το 67, δηλαδή μήπως σηκωθεί όλη η τουρκική αεροπορία, τα πάντα αυτό, και έχουμε χτυπήματα τέτοια που θα μας κάνουν, ξέρω εγώ, χρόνια να σηκώσουμε κεφάλι. Και θα πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως λένε, ηττημένοι. Θα πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το πιστόλι στον κρόταφο, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Αυτό φοβάμαι, είναι το χειρότερο σενάριο που μπορούσε να συμβεί. Όλα τα άλλα δεν τα φοβάμαι. Το θερμό επεισόδιο δεν το βλέπουν να το κάνουν οι Τούρκοι, διότι
πολύ ορθά, πολύ ορθά, ο αρχηγός Γεθά 2-3 φορές είπε ότι δεν θα είναι σημειακό το επεισόδιο. Και η αντίδρασή μας θα είναι ολιστική, από το Καστελόριζο μέχρι τις Καστανιές. Και για να το λέει ο αρχηγός Γεθά αυτό, εννοείται ότι έχει συνοηθεί με την κυβέρνηση. Δεν το λέει έτσι, ένας αρχηγός δεν βγαίνει να πει κάτι επειδή έτσι του ήρθε. Να. Είναι αποτρεπτική πολιτική. Είναι μέτρο αποτροπής αυτό. Και το σκέφτεται ο άλλος. Και να σας πω κάτι, κύριε Καρβουνόπουλε, τους ξέρουμε τους Τούρκους. Μας ξέρουν οι Τούρκοι. Το ξέρουν το στρατό τους. Το ξέρουν το στρατό μας. Και όχι μόνο το ξέρουν, κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις. Και εμείς και αυτοί. Λοιπόν, πρώτη αεροπορία σε όλα τους διαγωνισμούς, το ναυτικό, ένα DNA 2.500 ετών αίτητο. Λοιπόν, παίρνουν το πρωτάθλημα αίτητοι αυτοί. Λοιπόν, ο στρατός, με ένα παράδειγμα να σου πω, η στρατική σχολή Ευελπίδων μέσα στις 10 καλύτερα στρατιωτικά ιδρύματα του κόσμου, σε ένα διαγωνισμό ελευθέρων σκοπευτών που έγινε πρόσφατα, η Ελλάδα βγήκε πρώτη. Πάρα πολύ καλά, ναι. Δηλαδή είναι. Α, να πω και το άλλο, σαν δευτεροαρχισμένο που είμαι. Λοιπόν, όπως μου λέγανε οι ταξίαρχοι πάνω στον Εύρο, στη Θράκη γενικά, οι Αμερικανοί έχουν εντυπωσιαστεί με τις επιδόσεις των αρματιστών και θέλουν κάθε χρόνο να κάνουμε ασκήσεις. Κάναμε ασκήσεις, ήταν πολλές εκπληκτικές. Παρακολουθήσαν τη βία διάβαση ποταμού. Κάνουμε στον Άρδα και στο Δέλτα του Εύρου γίνονται η βία διάβαση ποταμού. Στέλνουμε και τα μηνύματα από εκεί, έτσι. Λένε αυτοί θα έρθουμε βράδυ. Ξέρετε ποιο ήταν το σύνθημα εκεί. Λέμε και εμείς περνάμε το ποτάμι όποτε θέλουμε. Ναι. Σε απάντηση του αυτού, περνάμε, θα μπορούμε να έρθουμε κάποιο βράδυ ξαφνικά. Απαντάγαμε εμείς, οι στρατιώτες μας, στις ασκήσεις αυτές, λέει και εμείς περνάμε το ποτάμι όποτε θέλουμε. Και το περνάγαμε το ποτάμι. Μάλιστα, περάσαμε το ποτάμι. Το Δέλτα του Εύρου, έτσι και να με αυτό, όχι την άλλη φορά, με συσκευές snorkel. Οι Αμερικάνοι το είδαν για πρώτη φορά αυτό. Δεν το είχαν ξαναδεί. Ναι, μπορεί να περάσει το άρμα, δεν το χρησιμοποιεί κανένας. Δηλαδή, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί είδαν βιαία διάβαση ποταμού με snorkel από τον ελληνικό στρατό, από τα ελληνικά τεθωρακισμένα. Και τώρα έρχονται και θέλουν κάθε χρόνο να συμμετάσχουν στις ασκήσεις μαζί με εμάς. Και κάθε χρόνο κάνουμε ασκήσεις με τους Αμερικάνους, στην Ξάνθη, στο πεδίο Βουλής κλπ. Άρα. Έχουμε δώσει τα διαπιστευτήριά μας. Απ' την άλλη μεριά, τα παίρνουν, τα λαμβάνουν. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ονειχοί στρατιωτικοί, όχι κάποιοι του ναυτικού εδώ, του οποίου δεν ξέρω, πιο άγριοι στις τουρκικές εύρωες δυνάμεις είναι του ναυτικού. Δεν ξέρω, έχουν αγρία σε αυτοί. Γαλάζιες πατρίδες κάνουν και λοιπά. Τι βγαίνουν στα κανάλια που βλέπω και λένε να κάνουμε αποκλεισμούς, να κάνουμε εκείνο. Υπάρχουν όμως νονεχείς Τούρκοι στρατιωτικοί συνάδελφοι, οι οποίοι συγκρατούν το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Λέει, προσέξτε, δεν είναι καιρός για αστεία. Και σίγουρα βλέπουν και άλλα πράγματα που δεν είναι φανερά στον πολιτικό κόσμο. Και εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό εκτιμώ ότι προσπαθεί ο κύριος Ερντογάν, αφού δημιουργήσει το αφήγημα στο διεθνή κοινότητα, να βρει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Και όχι αυτό που λέμε, κάνουμε πρώτοι. Εγώ εδώ δαιμονοποιήσαμε το πρώτο πλήγμα. Εγώ δεν είμαι αυτό. Είμαι Ισραηλινής αντίληψης και εκπαίδευσης 3,5 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, οι Ισραηλινοί ποτέ δεν σκέφτονται έτσι. Μην χτυπήσουμε πρώτοι, λέει, θα έρθει το διεθνές δίκαιο να μας κάνει ντα-ντα. Ποιο είναι το διεθνές δίκαιο, κύριε Καρβουνόπουλε? Είναι καμιά γαλαξιακή δύναμη που θα έρθει από τον Υπερίον από κάπου αυτό να επιβάλλει το δίκαιο? Λέει ο Μοργεντάου, λέει, βιώσιμο είναι το κράτος το οποίο έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις για να απολαμβάνει τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Άρα λοιπόν σου λέει, ναι μεν να έχεις τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου, αλλά πρέπει να το εφαρμόσεις με τις ένοπλες δυνάμεις σου. Δεν θα τι κανένας να επιβάλλει το δίκαιο που έχεις, εσύ θα το επιβάλλεις και επίσης έχω δίκιο. Γι' αυτό το έκανα αυτό το πράγμα. Αυτό λέει το Ισραήλ. Όπως και το έκανε. Θυμάστε την επιχείρηση με το στολίσκο ελευθερίας το 2010 με τον Βάγκο Μαρμαρά? Ξέρετε που τους αναχαιτήσαν και τους επιτεθήκαν. 70 μίλια μακριά από τις ακτές τους. Και όταν πήγανε στον ΟΗΕ, ο ΟΗΕ έκανε μια επιτροπή και βγήκε το επιτροπή Πάλμερ, βγήκε το πόρισμα Πάλμερ, το έχω διαβάσει, όποιος θέλει μας ακούει τώρα ας ψάξει στο ίντερνετ να το βρει και λέει, είχαν δίκιο οι Ισραηλοί, λέει, διότι αντιδράσανε στην επερχόμενη απειλή. Ένας στολίσκος πήγαινε να διασπάσει το αποκλεισμό που είχαν κλπ. Λοιπόν, και τους δικαίωσε, απλώς είπε, έβαλε προς τις ο Πάλμερ και ένας Σουηδός διπλωμάτης, ασκήσαν, λέει, και υπερβολική βία. Λοιπόν, και μάλιστα λέει, έχει το δικαίωμα ένα κράτος, λέει, όταν αντιλαμβάνεται την επερχόμενη απειλή για την ασφάλειά του και την άμυνά του, να δράσει προληπτικά, να κάνει ένα χτύπημα προληπτικό. Και το δικαίωσε το Ισραήλ.
και μάλιστα προβλέπεται και τη συμφωνία του Σαν Ρέμο, αυτό το 1923. Οπότε μαζί, όχι το Σαν Ρέμο που ξέρουμε τα τραγούδια, αλλά η συμφωνία του Σαν Ρέμο του 1923. Κύριε Μπαλτζόη, εσείς μιλάτε για το Ισραήλ, αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ το ξέρετε πολύ καλά ότι λέμε ότι δεχόμαστε να πηγαίνουμε σε όποια συνάντηση μας λένε να πάμε τον Ερντογάν για να μην κατηγορηθούμε για διαλαξία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του Ισραήλ που περιγράφεται και της Ελλάδας. Θα ήθελα να κλείσουμε για να σας γνωρίσω κάτι, επειδή είπατε είστε στρατηγός των τεθωρακισμένων. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ ναυτικού. Όχι. Αλλά όχι, συνήθως όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Για τους Τούρκους το παστιευόμενο. Ναι. Όχι, άλλο θέλω να καταλήξω. Ήσασταν ο πρώτος, αν και τεθωρακισμένος, ο οποίος δημόσια, στο Open, αν θυμάμαι καλά στην τηλεόραση, μιλήσατε για αυτό το θέμα του κυρίου Λιμπέρη, ενός συναδέλφου σας, ναυάρχου, αρχηγού στόλου. Αυτή την περίοδο δεν είναι τελείως παράδοξο να έχουμε τέτοια θέματα τώρα. Όντως, γι' αυτό και εγώ το κοινοποίησα, το είχα διαβάσει το Σάββατο βράδυ. Πραγματικά εξεπλάγην και λυπήθηκα πάρα πολύ. Μα λέω, μα είναι δυνατόν, όπως λέτε κι εσείς, αυτή την περίοδο που πρέπει να είμαστε μια γροθιά όλοι μαζί, να δημιουργούν τέτοια θέματα. Και πώς τολμάει μια εφημερίδα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να ξέρω τι εφημερίδα είναι αυτή κλπ. Ηλεκτρονική ή οτιδήποτε άλλο, πού υπάγεται, πού ανήκει. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ είδα λοιπόν μια αήθεια επίθεση εναντίον του αρχηγού στόλου. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι αυτά. Εγώ σας λέω ότι είναι αλήθεια, έτσι που δεν τα πιστεύω προσωπικά. Αυτή την περίοδο, τσιμουδιά, δεν μιλάμε καθόλου. Ας περάσει αυτή η κρίσιμη περίοδος και μετά ο κάθε κατεργάρης, αν υπάρχει, στον πάγκο του. Εδώ λοιπόν, αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ και ενώ το είπα στους παρουσιαστές εκεί, ναι, αυτό μου λέει, δεν μου είπαν όχι άνθρωποι, αλλά μου δόθηκε ευκαιρία όταν είπαν για τις ένοπλες δυνάμεις και το είπα αυτό το πράγμα, διότι πραγματικά ήταν πολύ ενοχλητικό, ήταν πολύ θλιβερό, δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Δεν ξέρω ποιος κρύβεται από πίσω, ούτε θέλω να μάθω. Είδα ότι έγινε μια προσπάθεια μετά και από τον αρχηγό Γιεθά και από τον υπουργό Άμυνας να μαζέψουν τα πράγματα κλπ. Και καλά κάνανε. Έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, δηλαδή μετά από αυτό το δημοσίευμα, ο στόλος βγήκε όλος και αυτή τη στιγμή είναι έξω στο Αιγαίο. Ό,τι θα συμβεί στον αέρα και στο Αιγαίο. Ναι. Στον Εύρο είναι διαφορετικός ο πόλεμος, είναι άλλα τα πράγματα εκεί. Αλλά στο Αιγαίο επιτρέπεται να κάνει. Ποιος ο αρχηγός στόλου? Στόλο σημαίνει αίμα και δάκρυα. Τεθωρακισμένος είμαι. Χωρίς στόλο, η Ελλάδα είναι ναυτική δύναμη. Εμείς, σαν χώρα, όλους τους αιώνες είμαστε με τις ναυτικές δυνάμεις. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Η επιλογή μας πρέπει να είναι με τις ναυτικές δυνάμεις, τις αγγλοσαξονικές κλπ. Δεν είμαι αντίθετος σε αυτά. Δεν μπορεί να είμαστε με τις χερσαίες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία. Πέραν το άλλο, πρέπει να πούμε και το εξής. Έχουμε και μια χαίωσα πληγή στην Κύπρο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να παραβιάζουν τα σύνορα, να αλλάζουν τα σύνορα κλπ. Άμα κάνουμε τέτοιο πράγμα, είναι σαν να σκάβουμε το λάκκο και πέφτουμε μόνοι μας μέσα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αντιθέμεθα. Είμαστε με τη Δύση. Αλλά πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να λέμε κάποια στραβά. Και δεν μπορεί εδώ η ναυτική δύναμη που λέγεται Ελλάδα, που έχει επιζήσει μόνο το ναυτικό της επί χιλιάδες χρόνια, δεν μπορεί να παραμιλήσει το ναυτικό. Και μου δίνεται η ευκαιρία να πω, που επαναλαμβάνω, δεν είμαι το ναυτικό, ότι με τις κορβέτες εδώ κάτι γίνει που δεν μου αρέσει. Κάτι αυτό έπρεπε να είχαμε πάρει τις αποφάσεις μας και να είχαν κόψει και το σίδερο που λένε για να αρχίσουν τις κορβέτες να τις φτιάχνουν. Ξέρετε, Γιώργο, το περίεργο ότι η ενίσχυση του ναυτικού είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συζητείται από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Άρα είναι το μόνο από όλα τα προγράμματα το οποίο έχει συζητηθεί, έχει εξεταστεί, έχει ξανασυζητηθεί. Είναι παράδοξο να παγώνει αυτό το πρόγραμμα και να προκύπτουν διάφορα άλλα τα οποία δεν ήταν στο πρόγραμμα. Τέλος πάντων, κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω, όπως είπατε και εσείς, να μην επιβεβαιωθείτε, αν και συνήθως αυτά που λέτε πέφτετε μέσα, γιατί συζητήσαμε για μια πιθανότητα ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί λένε ότι έχει ξεκινήσει, ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τον Nord Stream, ότι είμαστε σε μια φάση πλέον ενός πολέμου που μπορεί να μην έχει τη μορφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά είναι κάτι ανάλογο. Και ελπίζω να μην επιβεβαιωθείτε και στο σενάριο που είπατε για το τουρκικό πλήγμα. Είναι το χειρότερο σενάριο. Είναι η λιγότερη περίπτωση, εκτιμώ, η μικρότερη περίπτωση, αλλά το αναφέρομαι για να υπάρχει σαν πιθανότητα. Λοιπόν, έτσι θέλω κι εγώ. Θέλω δηλαδή να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ποιος δεν θα ήθελε, θα μου πείτε. Και ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αλλά όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, δολιοφθορές,
ενσωματώσεις περιοχών της Ουκρανίας, που ήταν στην Ουκρανία, στη Ρωσία, κινητοποίηση, άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλύτερα πράγματα από εμάς, μιλάνε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, Αμερικανοί αναλυτές, λένε τα πράγματα είναι δύσκολα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, γιατί το είχα σημειώσει, διότι πραγματικά έχει σημασία και αυτό. Λοιπόν, υπήρχε ένας το είχα σημειωμένο το όνομά του, θα το βρω. Λοιπόν, πριν από 8 χρόνια, το 2014, ο Guardian... Αχα, το δημοσιεύσαμε το άρθρο. Μπράβο, πείτε το δημοσιεύσατε εσείς, γι' αυτό θέλω να το πω. Ναι. Το διαβάσανε όλοι. Ναι. Πριν από 8 χρόνια, λοιπόν, ο Guardian, ένας Βρετανός δημοσιογράφος, και το τονίζω αυτό, Βρετανοί, γιατί ξέρετε τι ρόλο παίζουν οι Βρετανοί. Λοιπόν, πάντα είναι σημαντικός ο ρόλος. Ναι, ακριβώς. Είπε ότι μας οδηγούν σε πόλεμο με την Ουκρανία. Το 2014 τα έλεγε ο Guardian, το οποίο με την ευκαιρία είναι μια από τις πιο σοβαρές εφημερίδες. Και υπάρχει. Δεν είναι φιλορωσική σίγουρα, ναι. Και σαφώς δεν είναι φιλορωσική. Ναι. Άρα λοιπόν, αφού τα λένε αυτοί, γι' αυτό και εμείς πρέπει να ανησυχούμε, να προετοιμαζόμαστε και να προπαρασκευαζόμαστε για πόλεμο. Και εύχομαι ποτέ, και τα λέει ένας άνθρωπος που βίωσε δύο πολέμους, εύχομαι ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ να συμβεί στην πατρίδα μας. Να είστε καλά, κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρδόπουλε.